Αμέσως μετά την Eurovision δεν ήθελα να βγάλω δουλειά. Ήθελα να κάνω 2-3 βήματα πίσω, να δω τα πράγματα από μια απόσταση. Γενικά είμαι άνθρωπος που δεν μ' αρέσει να είμαι συνέχεια, ας πούμε, μπροστά. Είμαι λίγο πιο χαμηλών τόνων. Mm-hmm. Low profile, λένε. Ναι. Και ήθελα να περιμένω λίγο και να βρω σωστά κομμάτια. Δούλευα, απλώς δούλευα πίσω από τις κάμερες. Δούλευα στο στούτιο, έκανα demo, έψαχνα τραγούδια. Την έψαχνες περισσότερο, δηλαδή, να λέγαμε. Ήθελα να είμαι σίγουρος με τη δουλειά μου. Mm-hmm. Τώρα που έχει περάσει ένας χρόνος ακριβώς και ξέρω εγώ και ένας μήνας από την Eurovision, τι αναμνήσεις σου έχει αφήσει? Τελικά η Eurovision, ρε παιδάκι μου, είναι big deal, είναι το ακριβώς αυτό που λένε σιγά το big deal? Νομίζω ότι είναι big deal για αυτόν που το περνάει και η ομάδα που το περνάει αυτό. Το λες με την καλή έννοια αυτό. Ναι, βέβαια. Είναι μια πολύ έντονη εμπειρία. Και όταν περνάς μια πολύ έντονη εμπειρία, πιστεύω ότι μαθαίνεις κάτι λίγο παραπάνω για τον εαυτό σου. Μ' αρέσει αυτό που λες. Γενικά, αυτό αληθεύει αυτό που λέω. Εντάξει, ήταν μια εμπειρία που πέρασα. Έμαθα πάρα πολλά πράγματα για τον εαυτό μου. Φοβερή εμπειρία, έτσι. Δεν το συζητώ, να σε βλέπει όλη η Ευρώπη. Παρ' όλα αυτά, όταν ήμουν πάνω στην πίστα και τραγούδαγα, είχα μόνο την Ελλάδα στο μυαλό μου. Θυμάμαι. Μπορεί να βοηθήσει ένα καλλιτέχνη Eurovision, ή τελικά? Δεν νομίζω. Δηλαδή, ακόμα και ας πούμε, η Ελένα Παπαρίζου για μένα άξιζε και πριν πάει Eurovision. Mm-hmm, είναι ξεχωριστή από μόνη της. Σε βοηθάει στο να σε γνωρίζει λίγο παραπάνω ο κόσμος και να σε μάθει παραπάνω ο κόσμος, αλλά είναι κάτι ξεχωριστό. Είναι κάτι που αρχίζει, γίνεται χαμός και τελειώνει μετά. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι εγώ πάλι ξεκινάω κατά κάποιο τρόπο από την αρχή. Ας πούμε, μου είπε ο Δουλάμης, ο παραγωγός μου. Ο Γιάννης. Γεια σου, Γιάννη. Ο Γιάννης, ότι τώρα στην ουσία εσύ βγάζεις το πρώτο σου δίσκο, μου είπε. Με το 1, με το 2, με το 3. Σαρμπέλ, θα ξαναπήγαινε στην Eurovision? Ναι. Υπάρχει αληθινή αγάπη? Ναι. Πώς τη λένε? Πώς τη λένε την αληθινή αγάπη? Το μικρό της όνομα, της αληθινής αγάπης. Α, για μένα? Ναι. Αντί για μένα. Ελπίδα. Ελπίδα. Ποιες ήταν οι καλύτερες διακοπές στη ζωή σου? Στην Κρήτη. Γιατί? Γιατί πέρασα πάρα πολύ ωραία. Πώς επέλεξες το τίτλο αυτό? Κάτι σαν εσένα, δηλαδή το προσφέρει σε κάποια κοπέλα, το αφιερώνει σε κάποια κοπέλα το CD αυτό, σου θυμίζει κάτι από κάποια κοπέλα? Δεν ξέρω, το κάτι σαν εσένα τι μπορεί να σημαίνει. Κοίταξε να δεις, το κάτι σαν εσένα είναι μια συλλαβή από ένα τραγούδι. Ένα line, κομμάτι τέτοιο στο, δηλαδή, ναι, στο CD, οκ. Okay. Το τραγούδι λέγεται Πόσα χρόνια. Πόσα χρόνια. Και λέει Πόσα χρόνια είχα σπαταλήσει κάτι σαν εσένα για να βρω. Αχα, μάλιστα. Οπότε okay, καταλαβαίνεις τι. Άρα είναι λίγο γκρινιάρικο ο στίχος. Πόσα χρόνια είχα σπαταλήσει κάτι, ναι, σαν εσένα για να βρω. Ναι, αλλά δεν έχουμε βάλει μόνο το κάτι σαν εσένα. Μπορεί να σημαίνει, ας πούμε, κάτι σαν εσένα δεν υπάρχει στη ζωή. Ή κάτι σαν εσένα. Μπορεί να σημαίνει πολλά πράγματα. Ναι, τέλος πάντων. Σωστό.